Μια θεματική έκθεση με ελληνικό άρωμα και τίτλο Made by Ελλάς διοργανώνει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου με αντικείμενο αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν ή συναρμολογήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και αυτοκίνητα για τη δημιουργία των οποίων συνέβαλαν σημαντικοί Έλληνες. Ήταν μια ιδέα του ιδρυτή του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου του Θεόδωρου Χαραγκιόνη και δώσαμε στον τίτλο μια ποιητική, μέσω μιας ποιητικής άδεια το Made by hellas και όχι Made in Greece made by Ελλάς γιατί θέλαμε να δείξουμε έμεσα ή άμεσα πώς εμπλέκονται οι Έλληνες στην αυτοκίνηση mm. και Ελλάς και όχι Greece διότι ανακαλύψαμε μετά από έρευνα του μουσείου ότι τη δεκαετία του 50 Έλλην του Καΐρου ο Γιάνγκος Οικονομίδης είχε προβεί σε διάβημα στη γαλλική κυβέρνηση και στην εκδοτικό οικογασέτ όπου στη λέξη Greek υπήρχε η τιμολογία Escroc, δηλαδή δόλιο. Έχουμε λοιπόν ένα brand name Ελλά, το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει να προωθήσουμε στη διεθνή κοινωνία. Στην έκθεση συμμετέχουν Έλληνες σχεδιαστές αυτοκινήτων από τον ελληνικό αλλά και από το διεθνή χώρο, συγγραφείς βιβλίων για τα ελληνικά οχήματα, ερευνητέ τη αρχαία αλλά και τη νεότερη κλασική τεχνολογία, ενώ πρωταγωνιστέ είναι και οι αρχαίοι Έλληνε πανεπιστήμονε, όπω ο Αρχιμίδη και ο Ήρωνο Αλεξανδρεύ, οι οποίοι με τι εφευρέσει του συνέβαλαν τα μέγιστα στην εξέλιξη τη μηχανική όπω τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Από την αρχαιότητα, όπου οι ελληνικέ εφευρέσει έχουν βρει εφαρμογή στην αυτοκίνηση, όπω κοχλίε, περικόχλια, διβάθμιε αντλίε που έχουν βασιστεί στι αρχέ του Ήρωνο του Αλεξανδρέα, μέσα από μια μελέτη του τεχνικού Βασίλη Μιχελά. Και μετέπειτα δώσαμε ε, στο κοινό την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει ε, ελληνικές δημιουργίες, όπως τα αυτοκίνητα Morris Minor και Mini που έχει σχεδιάσει ο Σεράλε και Σιγώνης, τα Μεβέα Robin, Άλτα και Άττικα Δημητριαδής, τα οποία φτιαχνόντουσαν τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, το Pan Car, το περίφημο Beach Buggy, το οποίο βασιζόταν στα μηχανικά μέρη του ε, Volkswagen του Σκαραβέου, αλλά και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκεύαζε η οικογένεια Γουλανδρή στον ήρωο της Σύρου. Η έκθεση είναι ένα σύμνο στην ελληνική δημιουργικότητα και στην καινοτομία, ενώ η ιδέα ανήκει στον ιδρυτή του Μουσείου Θεόδωρο Χαραγκιόνη και καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον επιβλητικό πάνω όροφο του μουσείου. Έχουμε τα αυτοκίνητα του Δημήτρη Κορέ, που εξελίσσονται από το Κορέ 1, Κορέ 2, Κορέ 3 έω και το σούπερ αυτοκίνητο Κορέ 4 το ηλεκτρικό ποδήλατο που φτιάχνει ο κύριος Τσικανδυλάκης και εξελίσσει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέσα από μια συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Μοτοσυκλέτας έχουμε μηχανές οι οποίες φτιαχνόντουσαν τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα αλλά και αγωνιστικές μηχανές που εξελίσσουν ικανότατη τεχνική στην Ελλάδα. Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου συναντιούνται καθημερινά η ομορφιά, η έμπνευση και η δημιουργικότητα για να μας παρουσιάσουν καλονές από άλλες εποχές, καλονές που άφησαν τη δική τους ιστορία και αξίζουν το θαυμασμό και το σεβασμό όλων όσων στέκονται έκθαμβοι μπροστά τους. Πέρα από αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν και αυτά που γίνονται στο παρόν σήμερα στη χώρα μας, υπάρχει και το μέλλον, υπάρχει καινοτομία που αναπτύσσεται μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έτσι έχουμε δείγματα αυτών των κατασκευών από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει κατασκευάσει τον Πυρφόρο, ένα ηλιακό όχημα που συμμετέχει σε διαγωνισμούς πανευρωπαϊκούς. Έχουμε το, τις φόρμουλες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και το ηλιακό αυτοκίνητο που είχε σχεδιάσει το Πανεπιστημίο Πατρών. Έχουμε πάνω από 60 εκθέματα και μπορεί να επισκεφθεί καθημερινά το μουσείο. Το μουσείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού, στο κέντρο τη Αθήνα, δίπλα στο σταθμό του μετρό τη πλατεία Βικτωρία. Είναι καθημερινά ανοιχτά Δευτέρα έω Παρασκευή, από τι 10 έω τι 5 το απόγευμα. Το Σάββατο είναι ανοιχτό από τι 12 μέχρι τι 8 και την Κυριακή από τι 11 έω τι 6. Η έκθεση γίνεται με την ευκαιρία τη Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ όσοι επιθυμούν να θαυμάσουν αυτέ τι ελληνικέ δημιουργίε θα μπορούν να το κάνουν μέχρι το τέλο του Ιουνίου.